Ως εκ τούτου, από τη Δευτέρα 5 πρωί 26 Απριλίου του 2021 μέχρι και την Κυριακή 9 Μαΐου τα μεσάνυχτα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως. Απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων, μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς για σκοπούς εργασίας με τη χρήση εντύπου βεβαίωσης κυκλοφορίας εργαζόμενου ή μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο για επίγοντα περιστατικά. Απαγόρευση συναθρήσεων, δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού. Κατ' εξαίρεση και μόνο για την Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου, πέραν των μόνιμα διαμένοντων, επιτρέπεται η παρουσία σε οικίες ατόμων, νοουμένου ότι προέρχονται μόνο από δύο οικογένειες και νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων στην οικία δεν υπερβαίνει τα 10 άτομα συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων. Επιτρέπεται μετακίνηση μόνο μια φορά ανά άτομο ημερησίως με αποστολή γραπτού μηνύματος το 8998. Για μετάβαση για σκοπούς εμβολιασμού για την COVID-19 δεν απαιτείται αποστολή γραπτού μηνύματος. Ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε θρησκευτικούς χώρους θα τελούνται χωρίς την παρουσία πιστών. Επιτρέπονται θρησκευτικές τελετές, γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες με μέγιστο αριθμό τα 10 άτομα. Επιτρέπεται παρουσία πιστών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας για σκοπούς ατομικής προσευχής και με μέγιστο αριθμό εντός του χώρου τα 10 άτομα. Επιτρέπεται μόνο για την αναστάσιμον ακολουθία το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου η παρουσία πιστών στο προάβλιο χώρο των Ιερών Ναών, τηρουμένου του μέτρου αποστασιοποίησης και του υγειονομικού πρωτοκόλλου που ισχύει για τη λειτουργία των εκκλησιών, νομένου ότι διαρρυθμίσεις για να παρευρίσκονται καθήμενοι πιστοί. Θα γίνουν διαρρυθμίσεις για να παρευρίσκονται καθήμενοι πιστοί. Στο εσωτερικό των ναών επιτρέπεται μόνο για το Μεγάλο Σάββατο η παρουσία μέχρι 50 ατόμων στη βάση του πρωτοκόλλου. Όλες τις υπόλοιπες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας απαγορεύεται η παρουσία πιστών στους χώρους της θρησκευτικής λατρείας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό χώρο. Το Μεγάλο Σάββατο, 1 Μαΐου, για διευκόλυνση της συμμετοχής των πιστών στην αναστάσιμη ακολουθία, αντί της 11 το βράδυ του Σαββάτου, η απαγόρευση μετακίνησης, αντί της 9 το βράδυ του Σαββάτου, η απαγόρευση μετακίνησης αρχίζει στις 1 τα ξημερώματα. Όλες οι υπόλοιπες μέρες η απαγόρευση μετακίνησης παραμένει ως έχει. Στις δημόσιες υπηρεσίες τίθεται υποχρεωτική τηλεργασία για τουλάχιστον 20% του προσωπικού με εξαίρεση της ουσιώδης και άλλες υπηρεσίες που θα καθοριστούν με διάταγμα. Επιτρέπεται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών η ταυτόχρονη φυσική παρουσία του 20% του προσωπικού με ελάχιστον αριθμό εργαζομένων τα 3 άτομα και μέγιστον τα 25 άτομα αναεπαγγελματικών υποστατικών ή νομικών πρόσωπων. Αύξηση του ποσοστού υποχρεωτικής ενέργειας τεστ ταχείας ανίχνευσης σε εβδομαδιαία βάση στο 50% των εργοδοτουμένων. Νοείται ότι επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που θα έχουν φυσική παρουσία μέχρι 5 άτομα, η ενέργεια τεστ είναι υποχρεωτική και για τα 5 άτομα. Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που αφορούν σε κατοίκον διανομή και take-away. Νοείται ότι μετά τις 9 το βράδυ επιτρέπεται μόνο κατοίκον διανομή. Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία επέθριων και κλειστών θεάτρων, αμφιθεάτρων και θεσμών θεαμάτων, η λειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου πλην των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων ή επιχειρήσεων πώληση ειδών πρώτης ανάγκης όπως θα καθοριστούν στο διάταγμα, η λειτουργία γυμναστηρίων, σχολών χορού και άλλων σχολών και σχολών άλλων αθλημάτων. Επιτρέπεται η προσωπική εκγύμναση σε ανοιχτούς χώρους όπου επιτρέπεται η πρόσβαση με βάση το διάταγμα με μέγιστο αριθμό 2 ατόμων. Επιπλέον αναστέλλεται λειτουργία επιχειρήσεων τυχερών παιχνίων και στοιχημάτων, λειτουργία κουρίων, κομμωτηρίων και αισθητών αισθητικής και απαγόρευνται όλα τα ομαδικά φροντιστήρια καθώς και αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες για παιδιά κάτω των 18. Νοείται ότι επιτρέπεται τηλεκπαίδευση καθώς και η διδασκαλία με φυσική παρουσία μέχρι 2 ατόμων συμπεριλαμβανομένου. Περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή. Από την 10η Μαΐου έρονται τα πιο πάνω μέτρα και επαναφέρονται ρυθμίσεις που ισχύουν τώρα με την προϋπόθεση σε χώρους όπου υπάρχει συνάρθρηση, για παράδειγμα χώρους εστίασης, χώρους γυμναστήρια, λιανικών εμπόριο, θέατρα, χώρους συνάρθρησης κλπ. Ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει στην κατοχή του rapid test ή PCR σε ισχύ 72 ώρων
ή να έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον την πρώτη δόση και να έχουν παρέλθει 3 εβδομάδες ή να έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID τους τελευταίους 3 μήνες. Η υιοθέτηση της πιο πάνω ρύθμισης θα δώσει τη δυνατότητα της πιο εύκολους και ασφαλούς διακίνησης των συμπολιτών μας και θα επιτρέψει να επανέλθουμε με ασφάλεια σε πιο φυσιολογικές συνθήκες.